Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι διοικήσεις των Ομοσπονδιών Επαγγελματοβιοτεχνών της Κεντρικής Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους και διοργανώνουν το πρώτο αναπτυξιακό συνέδριο, το οποίο θα γίνει στην Αγριά το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Νοεμβρίου. Η ανάδειξη της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ διαφορετικών επαγγελματικών κλάδων είναι ο βασικός στόχος του συνεδρίου, όπου δεν έχει αποφασιστεί ακόμη αν θα προσκληθούν πολιτικά πρόσωπα, ενώ δεν θα συζητηθούν στο διήμερο των εργασιών του συνεδρίου τετριμένα ζητήματα. Σε αυτό το διήμερο, καθοριστικός και αποφασιστικός παράγοντας θα είναι η συζήτηση όχι στα θέματα αυτά τα οποία τετριμένα, εντός εισαγωγικών όρους τετριμένα, φορολογικά, ασφαλιστικά, ρευστότητα, ρευστότητα των επιχειρήσεων, κόκκινα δάνεια, αυτά τα κομμάτια δεν θα ασχοληθούμε. Εμείς θα ασχοληθούμε αποκλειστικά στο επόμενο βήμα, το επόμενο βήμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων εκείνων της Κεντρικής Ελλάδας, οι οποίες ξέρουν, θέλουν και μπορούν. Θα εστιάσουμε στα πλεονεκτήματα που έχει κάθε περιοχή, θα δούμε τα μειονεκτήματα που έχουμε, θα δούμε πώς μπορούμε μέσα από συνέργειες να βοηθηθούμε και φυσικά πώς θα μπορέσουμε να δικτυωθούμε. Οι διοργανωτές του πρώτου αναπτυξιακού συνεδρίου των Ομοσπονδιών Επαγγελματοβιοτεχνών της Κεντρικής Ελλάδας αναζητούν ήδη συνεργασίες με ομοσπονδίες της Βόρειας και της Νότιας Ελλάδας. Το συνέδριο υποστηρίζουν η ΓΕΣΕΒΕ, ο Δήμος του Βόλου, τα Επιμελητήρια Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλεων και Φθιώτιδας και η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας. Το καθοριστικό και το ξεχωριστό αυτής της υπόθεσης έχει να κάνει με το ότι προσπαθούμε να συζητήσουμε ανώμια επαγγέλματα. Δεν είναι μία συνάντηση κλαδική, δεν είναι δηλαδή μία συνάντηση π.χ. του μετάλλου, του ξύλου, των ηλεκτρολόγων, των κηλικίων που έχουν κοινά σημεία αναφορά στο επάγγελμά τους. Εδώ θα προσπαθήσουμε και είναι το πνεύμα που θέλουμε της εξωστρέφειας να παρουσιάσουμε και είναι ίσως και από τις λίγες περιπτώσεις σε επίπεδο ελλαδικό όπου μία τοπική ομοσπονδία η οποία έχει στις τάξεις της ανώμιες επιχειρήσεις, προσπαθεί να τις συνδυάσει και να τις συνδέσει αυτές. Ο ταμιάς της ΟΕΒΕΜ Γιάννης Φόβος τόνισε ότι στόχος του συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων και η δημιουργία ενός περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης. Η γραμματέας της ΟΕΒΕΜ, κυρία Καναβιτσά, είπε ότι θα δοθούν σε όλους τους συνέδρους καλάθια με τοπικά προϊόντα, ενώ την Κυριακή θα γίνει επίσκεψη στην Πορταριά.